Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που σας λέγαμε και πριν από λίγο. Το θέμα με τον νέο αθλητικό νόμο που έχει τεθεί σε διαβούλευση από προχθές Τρίτη από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, και σε αυτό προβλέπονται διατάξεις τομές στον χώρο του αθλητισμού. Με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Μαλά, του διδάκτορα αθλητικού δικαίου και ενός ανθρώπου που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς, ασφαλώς, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε ορισμένα σημεία του και κυρίως σε ένα σημείο το οποίο όχι πολύ μελλοντικά αφορά και τον Άρη. Κύριε Μαλάτο, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Είστε καλά? Όλοι ασχολείστε με τον Άρη, μου φαίνεται, και όχι με το νέο νομοσχέδιο. Όχι, ασχολούμαστε και με το νέο νομοσχέδιο, γιατί έχει μερικές διατάξεις που αφορούν και την ΕΠΟ. Είχατε πάρει πριν και από ένα άλλο τηλέφωνο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Θέλετε να μας πείτε έτσι πριν το θέμα που αφορά τον Άρη, που είναι και αυτό που αφορά και εμάς προσωπικά. Και τα άλλα αφορούν τον Άρη, ναι, του αθλητικού νόμου. Εννοείται. Αλλά αν δεν υπάρχει Άρης για να ασχοληθεί με τις μετακινήσεις οπαδών, με όλα τα υπόλοιπα, είναι ένα ζήτημα, κύριε Μαλάτα. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει. Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι, γιατί να μην υπάρχει? Ξέρετε, μας προβλημάτισε αυτό, οι δυο σειρές που είδαμε σε κάποιο σημείο του νόμου, ότι αθλητικό σωματείο δεν θα μπορεί να ιδρύσει δεύτερο τμήμα για το ίδιο άθλημα. Και λέμε... Δεύτερη ΠΑΕ. Ναι, δεύτερη ΠΑΕ, μπράβο. Ναι, αυτό, κοιτάξτε τώρα, επειδή και εγώ τώρα βγήκε, δεν το έχω μελετήσει, δεν έχω προλάβει να το μελετήσω για να σας πω έτσι συγκεκριμένα πράγματα, όμως θεωρώ ότι ο νόμος θα μπορούσε ενδεχομένως να απαγορεύσει τη δημιουργία δεύτερης ΠΑΕ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα δίνει το δικαίωμα στο ερασιτεχνικό σωματείο να συμμετέχει στα πρωταθλήματα κανονικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Α Εθνική συμμετέχουν μόνο ΠΑΕ. Ναι. Στη Β Εθνική συμμετέχουν ΠΑΕ, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και ερασιτεχνικά σωματεία με τμήματα αμοιβωμένων αθλητών. Ναι. Εάν ο νόμος απαγορεύσει την ίδρυση νέας ΠΑΕ, διότι η διάλυση μιας ΠΑΕ μπορεί να γίνει για διαφόρους λόγους. Μπορεί να γίνει και λόγω βαθμολογικής, ας το πούμε, βαθμολογικού υποβιβασμού σε ερασιτεχνική κατηγορία. Εάν λοιπόν σου απαγορεύει να ιδρύσεις ξανά ΠΑΕ για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα πρέπει να σου επιτρέπει να συμμετέχεις με τμήμα αμοιβωμένων αθλητών μέχρι και την Α Εθνική κατηγορία. Αν δεν σου το επιτρέπει, είναι σαν να σου αποστερεί το δικαίωμα να συμμετέχεις στην Α Εθνική κατηγορία εφόρου ζωής. Αυτό είναι κατάφορα αντισυνταγματικό, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να περάσει. Ναι, και αν σου πει όμως να συμμετέχεις με την παλιά ΠΑΕ? Εάν η παλιά ΠΑΕ έχει διαλυθεί, αν δεν έχει διαλυθεί και είναι σε κρεμότητα, όπως παραδείγματος χάρη τώρα, είναι η Λάρισα. Αλλά άλλο η Λάρισα αυτό. Έκανε άλλο νέα αυτό. ΠΑΕ. Αν λοιπόν σου απαγορεύσει να κάνεις αυτό που έκανε η Λάρισα. Κοιτάξτε, για να δημιουργηθεί νέα ΠΑΕ, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει η Λάρισα, αλλά για να δημιουργηθεί νέα ΠΑΕ, θα πρέπει να διαλυθεί η προηγούμενη. Η Λάρισα, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της, έχει δημιουργήσει. Και όχι μόνο η Λάρισα, η μπασκετική ΑΕΚ. Είναι αυτό που λέμε, ότι το είπαν και κάποιοι νομικοί το προηγούμενο διάστημα, ότι χρειάζεται να ξεκινήσει η εκαθάριση και σου δίνουν τη δυνατότητα όσο είναι σε εξέλιξη. Εντάξει, επειδή είναι ακόμα η εκαθάριση, σου λέει, ναι, η διάλυση έχει επέλθει, δηλαδή το κλείσιμο της εταιρείας έχει επέλθει και απλώς τώρα κάνουμε την εκαθάριση για να δούμε σε ποιον χρωστάμε, αν υπάρχει προϊόν, ναι, εκαθάρισης κτλ. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αλλά η ΠΑΕ έχει διαλυθεί, έχει τελειώσει. Άρα δεν πρέπει να ολοκληρωθεί η εκαθάριση για να λέμε ότι έχει διαλυθεί η ΠΑΕ. Ναι, ακριβώς. Υπό αυτή την έννοια... Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή... Θα μπορεί όμως ο Άρης να το κάνει αυτό. Δηλαδή και ο Άρης αυτό πάει να κάνει. Να ξεκινήσει την εκαθάριση και αν με το καλό ανέβει σε επαγγελματική κατηγορία, να συστήσει νέα ΠΑΕ. Για να ξεκινήσει μια εκαθάριση σε οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία, σημαίνει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία έχει διαλυθεί. Ναι. Έχει σταματήσει να λειτουργεί, εκτός υπάρχουν κάποιες ειδικές διατάξεις για εκαθάριση εν λειτουργία, αλλά εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση εμείς. Λοιπόν, υπό νορμάλ συνθήκες, μια ανώνυμη εταιρεία μπαίνει σε εκαθάριση όταν σταματάει τη λειτουργία της, όταν διαλύεται. Και το αποτέλεσμα της εκαθάρισης
έρχεται για να μας πει ότι αν χρωστάει η δεξιά αριστερά να δώσουμε κάποια χρήματα που οφείλουμε ή τέλος πάντων. Τώρα, ο Άρης τώρα σε τι κατάσταση είναι? Υπάρχει μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ότι πάει σε εκαθάριση. Έχει βρει και τους δύο εκαθαριστές, αλλά δεν έχει ξεκινήσει νομικά η διαδικασία η συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, εταιρεία σταματάει να υπάρχει. Μάλιστα. Η εκαθάριση, είπαμε, είναι το στάδιο αυτό του ξεκαθάρισμα, γι' αυτό λέγεται εκαθάριση, το ξεκαθάρισμα των υποχρεώσεών της προς ο δανειστή. Άρα είναι το οικονομικό, το οικονομικό κομμάτι που αφορά το αφημί της, ας πούμε, να πούμε έτσι. Ακριβώς. Άρα η ομάδα μπορεί του χρόνου, ανεξάρτητα από αυτό που γράφει ο αθλητικός νόμος, να... Όχι, κοιτάξτε. Α, όχι. Όχι ανεξάρτητα από αυτό που γράφει ο αθλητικός νόμος. Εάν ο αθλητικός νόμος φέρει πει νωρίζει ότι για όσο διαρκεί η εκαθάριση δεν μπορείς να κάνεις δεύτερη εταιρεία, αυτό είναι... Δεν το λέει αυτό. Λέω. Δηλαδή το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα εξαρτάται από το τι θα πει ο νόμος ή τι λέει ο νόμος. Σωστά. Ναι, είδαμε με την ΑΕΚ ότι ο νόμος έλεγε αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Με τον Άρη δεν ξέρω κατά πώς θα γίνει το συγκεκριμένο. Άρα πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλοι οι άνθρωποι του Άρη. Γιατί είναι όταν λέμε σε διαβούλευση. Τι σημαίνει ότι λέμε ότι είναι σε διαβούλευση τώρα? Τι θα γίνει, κύριε Μαλάτου, που λέμε? Ορίστε. Όταν λέμε ότι είναι σε διαβούλευση τώρα το προσχέδιο αυτό του. Εδώ υπάρχει μία πρόταση, ας το πούμε έτσι, από κάποιους ανθρώπους που ανέλαβαν να τη διαμορφώσουν και την οποία την έχει υιοθετήσει προφανώς και ο κύριος Αδριανός. Και αυτή την πρόταση την δημοσιοποίησαν και περιμένουν τις αντιδράσεις είτε των ομοσπονδιών είτε και απλών πολιτών. Διαβούλευση αυτό σημαίνει, ότι έρχομαι τώρα και το κουβεντιάζω. Αυτή την πρόταση που κάνω δημοσίως την κουβεντιάζω να δούμε αν χρειάζονται βελτιώσεις, προσθήκες, αλλαγές, ενδεχομένως και αφαιρέσεις ορισμένων άρθρων, οτιδήποτε δεν είναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστώνεται ο κ. Αδριανός, το είπα και σε ένα άλλο κανάλι, διότι εγώ έχω το παράπονο ότι ως πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής επί κ. Ιωαννίδη, ενώ το ετοιμάσαμε και μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ πιο ολοκληρωμένο από αυτό που έχει βγει αυτή τη στιγμή προς τα έξω, ο κ. Ιωαννίδης δεν είχε το θάρρος, τη βούληση, τι να πω, να το βγάλει στη διαβούλευση, να πει ορίστε υπάρχει αυτή η πρόταση, ελάτε να την κουβεντιάσουμε. Ενώ αντίθετα ο κ. Αδριανός το έκανε. Και αυτό είναι θεωρώ ότι είναι στα υπέρ του κ. Αδριανού. Και όπως βλέπετε, με το που το έβγαλε, ήδη υπάρχει, ας πούμε, ένα θέμα με εμάς που ασχολούμαστε με τον Άρη λίγο περισσότερο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν για όλα τα ζητήματα παρόμοια θέματα. Υπάρχει ήδη ένα θέμα τώρα για τον Άρη. Τι γίνεται με αυτό, με την εκαθάριση, αυτό που είπατε ακριβώς. Αν ο νόμος δεν το ξεκαθαρίζει. Δεν το ξεκαθαρίζει, ναι. Τι γίνεται? Ναι, αυτό να σας πω, επειδή δεν έχω προλάβει να το διαβάσω ακόμα όλο, δεν μπορώ να σας πω. Σας είπα σε γενικές γραμμές το τι ισχύει. Καταλάβαμε. Άρα έχει τη δυνατότητα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και ο Άρης μέσω των νόμιμων διαδικασιών να περάσει αυτό το, όχι να περάσει, τέλος πάντων, να ζητήσει να ισχύει στην περίπτωσή του αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ώστε να συσταθεί μια νέα ΠΑΕ και να μην έχει πρόβλημα αν ανέβει κατηγορία. Αυτό που εγώ σας λέω σαν γενική αρχή είναι ότι για οποιαδήποτε ομάδα το να της πεις ότι σου απαγορεύω να φτιάξεις δεύτερη ΠΑΕ στην περίπτωση που η πρώτη σου ΠΑΕ έχει διαλυθεί, είτε είναι σε καθάριση είτε όχι, έχει το δικαίωμα η πολιτεία να το πει μόνο εφόσον παρέχει το δικαίωμα στο ερασιτεχνικό σωματείο να συμμετέχει μέχρι και την ανώτερη κατηγορία, μέχρι και την Α κατηγορία, με τμήμα μεμονωμένων αθλητών. Έτσι, αυτό είναι ο βασικός κανόνας. Ωραία. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Ωραία, νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε και νομίζω ότι και οι του Άρη έχουν αντιληφθεί το τι πρέπει να κάνουν. Να πάμε στα υπόλοιπα. Υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία μπορεί να σχολιάσει κάποιος τον αθλητικό νόμο. Καταρχήν, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας κατευθείαν είναι: μπαίνει μέσα στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ ο αθλητικός νόμος ή δεν μπαίνει? Θα υπάρξει αυτό που βλέπουμε κάθε φορά που υπάρχει ένα ανάλογο νομοσχέδιο, να έρθει ο λεγόμενος μπαμπούλας της UEFA, της ΕΠΟ, της FIFA? Ακούστε, να σας πω, στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ ούτε αυτός ο νόμος μπαίνει, ούτε κάποιος άλλος έμπαινε.
πιο παλιά. Ούτε και ο νόμος Ορφανού τότε που είχε γίνει όλη αυτή, έφυγε το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ. Ναι. Το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ και το αυτοδιοίκητο όλων των νομοσπονδιών δεν φύγεται από διατάξεις νόμου οι οποίες λένε γενικά, ας πούμε, για το εκλογικό σύστημα. Γίνεται μια τομή τώρα, η οποία τομή αυτή φυσικά και φύγει την καθεστική ατάξη της ΕΠΟ, διότι εάν γίνει πράξη αυτός ο νόμος και η συγκεκριμένη διάταξή του, πλέον στις εκλογές της ΕΠΟ θα πρέπει να ψηφίζουν τα 5.000 σωματεία και όχι οι 53 ενώσεις. Ναι. Κάτι το οποίο διευρύνει τη δημοκρατική βάση του εκλογικού σώματος. Δηλαδή εκεί πλέον το κάθε σωματείο θα είναι ελεύθερο να επιλέξει αυτόν που θέλει, που πράγματι θέλει. Και δεν θα είναι δεσμευμένο από τη βούληση του Προέδρου της Ενώσεως, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, δεν παίζει ρόλο. Άρα αυτό είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση που πρέπει όλοι να το επικροτήσουμε. Η ΕΠΟ δεν έχει λόγο να πει ότι φύγεται το αυτοδιοίκητό της, διότι την ΕΠΟ δεν την επηρεάζει σε τίποτα ο τρόπος διεύθυνσης. Πώς δεν την επηρεάζει? Δεν την επηρεάζει σε τίποτα. Πώς θα ελέγχουμε, κύριε Μαλάκο, με τιμή της ενώσης να ψηφιστούμε? Τι λέτε τώρα, είναι το βασικό. Ναι, αυτός είναι ο μαύρος επηρεασμός. Φυσικά, εκεί επηρεάζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν και αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποδιγετούν το ποδόσφαιρο, αυτό τους παραβιάζει. Εάν όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι το αυτοδιοίκητο, τότε ναι, παραβιάζουμε το αυτοδιοίκητο και καλά κάνουμε και το παραβιάζουμε. Νομίζω πάντως ότι αντιλαμβάνεστε ότι παρόλο που είναι απόλυτα λογικό και απόλυτα δημοκρατικό αυτό που προτείνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αντίδραση θα υπάρχει. Όπως αντιδράσει θα υπάρχουν και σε άλλα θέματα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με μία άλλη παράγραφο που λέει για τα ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας αθλητικών χώρων κτλ. Πολύ καλά τα λέει ο νόμος, η πρόταση τέλος πάντων. Ποιος θα πληρώσει όμως για να, ας πούμε, να μπουν τουρνικέ, θα σας πω ένα πολύ απλό και ένα μεγάλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου. Ποιος θα πληρώσει, γιατί κοστίζει το σύστημα για τα τουρνικέ και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια 300-350 χιλιάρικα. Δηλαδή, μπορεί να βγάλουμε τον νόμο και να λέμε ότι είναι υποχρεωτικό. Ποιος το πληρώσει όμως, οι ομάδες? Επίσης, να σας θέσω και ένα πρόβλημα που υπάρχει, να μου το πείτε ολοκληρωμένα. Να σας θέσω ένα πρόβλημα που το βιώνουμε οι δημοσιογράφοι κάθε Κυριακή. Λέμε για τις κάμερες και ότι υπάρχουν οι κάμερες στα γήπεδα, αλλά το ξέρετε ότι τα μισά γήπεδα, στα μισά γήπεδα στη Λίγκα, όχι στην Τρίτη Εθνική ή στη Β' Εθνική, δεν δουλεύουν οι κάμερες και δεν μπορούν να αποφασίσουν η Λίγκα, η αστυνομία, η ΠΑΕ, ποιος είναι ο αρμόδιος για τη συντήρηση αυτού όλου του υλικού, με αποτέλεσμα πραγματικά να μην δουλεύουν οι κάμερες, να υπάρχει ένα επεισόδιο και να λένε καλά, γιατί δεν τον είδαν με την κάμερα να τον συλλάβουν το συγκεκριμένο, και τότε σου λένε μα δεν δουλεύει η κάμερα. Δηλαδή, πέρα από τον νόμο, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή του νόμου, που θα πάει χαράμι και ο συγκεκριμένος, όπως πήγαν και πολλοί άλλοι. Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι πολλές από τις διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση είναι ήδη διατάξεις οι οποίες υπάρχουν στο υφιστάμενο νομικό κανόνα. Και δεν εφαρμόζονται. Ναι, και δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή αυτό το θέμα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και με τις κάμερες κτλ. Σας λέω και πάλι, δεν το έχω διαβάσει λεπτομερώς, αλλά θεωρώ ότι είναι ήδη οι διατάξεις που είχαν προστεθεί στον 27-25 επί Ορφανού, που είχε μια έτσι πολύ λεπτομερή ρύθμιση για τα θέματα αυτά. Και μάλιστα προέβλεπε ότι η εγκατάσταση γίνεται με έξοδα των ΠΑΕ. Έτσι, από εκεί και πέρα, το εάν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι διατάξεις, αν υπάρχουν τα χρήματα, εάν μπορούν να λειτουργήσουν, ποιος έχει ευθύνη να λειτουργήσει κτλ. Είναι θέματα τα οποία είναι θέματα, προβλήματα της πράξης, ας το πούμε έτσι. Εκεί δεν έγινε το πρόβλημα στην Ελλάδα, κύριε Μαλάτου? Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Σας πράξη, το λέω ήδη τώρα. Η εφαρμογή των νόμων, βέβαια, θα πρέπει και ο νόμος πάντα να μην είναι ανεδαφικός. Δηλαδή ο νόμος θα πρέπει να προτείνει μέχρι αυτό το σημείο που είναι και εφικτό να γίνει. Διότι άμα προτείνουμε κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, δεν έχει νόημα να το προτείνουμε. Εκεί θεωρώ ότι όσον αφορά
στο θέμα των καμερών και των συστημάτων ασφαλείας και τα λοιπά, πιστεύω ότι ναι μεν είναι σωστή η σύλληψη, κάπου κολλήσαμε στο θέμα της πραγματοποίησης, στο οικονομικό ενδεχομένως. Να σας πω κάτι. Άντε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός που παίρνει τηλεοπτικά να τα βρουν τα 300 χιλιάρικα. Μπορείτε να μου πείτε πού θα τα βρουν οι ομάδες της Football League 300 χιλιάρικα να βάλουν τουρνικέ και κάμερες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, όχι, έχετε δίκιο. Είναι αυτό. Είναι το θέμα πλέον πώς στην πράξη μπορείς να το εφαρμόσεις. Και εκεί, γι' αυτό λέω, ο νόμος πρέπει να είναι πάντα ρεαλιστικός. Πριν να προτείνει δηλαδή ο νόμος ότι θα πρέπει και η Football League να κάνει αυτή την, να εφαρμόσει αυτή τη διάταξη, θα πρέπει ο νόμος να έχει προνοήσει και να έχει σκεφτεί μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν μπορεί να το εφαρμόσει, δεν έχει νόημα να το προτείνεις. Έτσι είναι. Θα υπάρχουν και άλλα ζητήματα βέβαια, διαιτησία και τα λοιπά, και εκεί θα υπάρχουν αντιδράσεις σε πάρα πολλά θέματα. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα γι' αυτό, περί απαγόρευσης μετακινήσεων. Δηλαδή για μία ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο βρίσκουμε τρόπους για να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα. Εμείς που έχουμε προβλήματα στα θέματα βίας στην Ελλάδα, κόβουμε τις μετακινήσεις. Κοιτάξτε, και αυτό το θέμα των μετακινήσεων δεν είναι τωρινό, είναι παλιό. Κάποιες φορές είχαν επιτραπεί, κάποιες είχαν κοπεί, κάποιες φορές είχαν επιτραπεί υπό προϋποθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι λογικό να συμβεί είναι να επιτρέπονται οι μετακινήσεις, γιατί είναι και αναφέρεται το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός, είτε ατομικά είτε ομαδικά, να μετακινείται. Από εκεί και πέρα, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες που προβλέπουν πότε μπορεί να απαγορευτεί μια ατομική ή συλλογική μετακίνηση για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, εάν ξέρουμε, Φερρυππίν, ότι κατεβαίνει ο Άρης στην Αθήνα ή ο ΠΑΟΚ και του την έχουν εστημένη στα Τέμπη ή στη Λάρισα για να γίνουν συμπλοκές και τα λοιπά, είναι φυσικό να πούμε, παιδιά, μην κατεβαίνετε, απαγορεύουμε να κατέβετε για να μην δημιουργηθούν επεισόδια. Έτσι, αλλά δεν θεωρώ σωστό το γενικευμένο, δηλαδή να πεις τώρα ότι εσαΐ απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Εντάξει, αυτό είναι, νομίζω, δεν... Φεύγει ένας μπελάς όμως από το κεφάλι μας, έτσι, κύριε Μαλάτο. Ναι, εντάξει, μα ο σκοπός είναι εδώ, υπάρχουμε, το κράτος υπάρχει και οι λειτουργοί του υπάρχουν για να λύνουν μπελάδες, όχι για να διώχνουν μπελάδες από πάνω τους. Δυστυχώς όμως συμβαίνει το δεύτερο, δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε με λιμένα με κάποια από τα θέματα αυτά. Να είστε καλά και εσείς.